Ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης παρουσίασε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην Κοζάνη την πρόταση του Υπουργείου προς τους κατοίκους του οικισμού της Ακρινής. Υπενθυμίζεται πως ο οικισμός είναι πρόσμετα κατάσταση λόγω δραστηριοτήτων της ΔΕΗ. Τα τελευταία χρόνια όμως η πολιτική της επιχείρησης άλλαξε. Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, η πρόταση λαμβάνει υπόψη την αναπτυξιακή στέρηση που ο οικισμός έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια λόγω της καθυστέρησης αυτής. Η πρόταση περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία. Κατασκευή και απόδοση σε μια ενεργή κοινότητα, στην οποία μέτοχοι θα είναι οι κάτοικοι της Ακρινής, της λειτουργίας των εισόδων ενός φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύως 20 ΜΒ. Υπενθυμίζεται πως η πρόταση αυτή είχε πρωτοπαρουσιαστεί κατά την τελευταία επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κοζάνη. Δεύτερον, ενεργειακή αναβάθμιση όλων των κατοικιών της Ακρινής από το πρόγραμμα Εξοικονομώ του Υπουργείου Ενέργειας και από πόρους του Πράσινου Ταμείου σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Αναβάθμιση των υποδομών, δρόμοι, ίδρυυση, αποχέτευση, δημόσιοι χώροι κτλ. Και δημιουργία ενός πρότυπου πράσινου οικισμού. Εγκατάσταση και κατασκευή φωτοβολταϊκών στις κατοικίες έως 6 κιλοβάτ και εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού για την μείωση των ηλεκτρικών καταναλώσεων των κατοικιών. Κατάρτιση των κατοίκων της Ακρινής σύμφωνα με τις απαιτούμενες νέες δεξιότητες. Δημιουργία ενός κέντρου επιχειρηματικότητας και τεχνολογικής καινοτομίας για τις νέες και τους νέους της Ακρινής με σκοπό την επαγγελματική τους υποστήριξη. Και τη δημιουργία επιχειρηματικής βιοτεχνικής βιομηχανικής ζώνης σε μικρή απόσταση από τον οικισμό, προκειμένου να εγκατασταθούν νέες τεχνολογικά προηγμένες επιχειρήσεις. Ειδικά για τη δημιουργία κέντρου επιχειρηματικότητας αναφέρουν τα εξής. Ο κύριος σκοπός της δημιουργίας ενός κέντρου είναι η αρχική υποστήριξη των νέων για την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων και επιχειρηματικών πρωτοβουλειών. Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία του κέντρου θα αποτελέσει ένα σημείο δημιουργικής απασχόλησης των νέων της Ακρινής και υποστήριξη των ιδεών τους, πρόσβασης σε πληροφορίες και ενημέρωση των νέων για τις δυνατότητες οικονομικής στήριξης και ανάπτυξης σχέσεων και διασυνδέσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων πρωτοβουλειών και δράσεων σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το κέντρο θα στεγαστεί σε υπάρχον κτίριο της Ακρινής, ενώ η πολιτεία θα αναλάβει την εξυπηρέτηση λειτουργικών δαπανών του κέντρου για διάστημα 2 ετών. Να παραμείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο της κοινότητας Ακρινής, τον κύριο Θεοχάρη Καζατζίδη. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Καρυπίδη. Λοιπόν, έχουμε μία πρώτη παρουσίαση του σχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη μετεγκατάσταση Ακρινής, που πλέον λέει ουσιαστικά να παραμείνετε στις στίες σας και να δοθεί μία στήριξη εκεί τοπικά, με κάποιες επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά, στις στέγες κτλ. Ποια είναι η άποψή σας, ποιο είναι το πρώτο σχόλιο σας? Το πρώτο σχόλιο μου είναι ότι οποιοδήποτε σχέδιο δεν μπορεί να ανταποκριθεί ουσιαστικά στα ωφέλη που θα υπήρχαν αν γινόταν η μετεγκατάσταση της Ακρινής. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει μία πρόταση όπου θα πρέπει να αξιολογηθεί αφού αναλυθεί και δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις. Η πρόταση αυτή οφείλουμε να παρουσιαστεί στους κατοίκους της Ακρινής ώστε να πάρουν και την τελική απόφαση εάν θα εγκρίνουν αυτό το σχέδιο ή όχι. Ναι. Άρα θα πάτε ουσιαστικά μέσα από λαϊκή συνέλευση με ένα τοπικό δημοψήφισμα και αυτό είναι το ορθό, γιατί ήταν και ένας προβληματισμός που είχαμε πριν και σε συζήτηση με τον Δήμαρχο της Κοζάνης, τον κύριο Μαλούτα. Τώρα, εγκαταλείπετε τον αγώνα σας για μετεγκατάσταση? Θα εγείρετε τα νομικά μέσα? Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν και νομικά μέσα τα οποία έχετε εγείρει για να δοθεί μια λύση σε αυτό το χρόνιο πρόβλημα. Δεν απεμπολούμε το δικαίωμα να διεκδικήσουμε νομικά τις αξιώσεις μας έναντι της μη μετεγκατάστασης έως σήμερα. Μπορεί να γύρονται ήδη ζητήματα αποζημιώσεων ή οτιδήποτε άλλο προβλέπεται σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Δεν μας το απαγορεύει κανείς. Οπότε είμαστε σε μια διαδικασία ήδη προσφυγών τόσο στο Συμβούλιο της Επικρατείας όσο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αναφορών. Οπότε και το όποιο σχέδιο είναι αυτό το οποίο έρχεται με την όποια αξιολόγηση, με την όποια αποσαφήνιση, δεν μας λέει πουθενά ότι δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε την μετεγκατάσταση. Τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις στοίχημα είναι και ο χρόνος, για να μπορεί και ο κόσμος να προγραμματίζει τις ζωές τους. Ήδη έχουμε χάσει πάρα πολλούς κατοίκους στην περιοχή. Έχουν φύγει, έτσι, κύριε Πρόεδρε? Έτσι ακριβώς είναι, θέματα και περιβαλλοντικά, θέματα και ανεργίας. Δημιουργείται ήδη ένα δημογραφικό πρόβλημα γενικότερα στην περιοχή και ειδικότερα στην Ακρινή, ναι, με όλα αυτά που βίωσε όλο αυτό το διάστημα. Ναι, και δεν είναι βέβαια σημερινό το φαινόμενο. Έχει χρόνια τώρα που όλο και περισσότερο αυτό το πρόβλημα εντείνεται. Υπάρχει κάποια πρόταση αναστροφής αυτού του κλίματος, έτσι ώστε να επιστρέψει ο κόσμος ή ο κόσμος που είναι εκεί να παραμείνει?
Με βάση των όσων περιγράφονται σε αυτό το σχέδιο, λοιπόν, υπάρχει μία σκέψη ότι μέσα από αυτό το σχέδιο και με τα κίνητρα που δίδονται ότι ο κόσμος θα επιστρέψει ή θα μείνει στην ακρινή. Αυτό μένει να αποδειχθεί. Υπάρχει διάθεση του κόσμου να παραμείνει ή είχαν πάρει απόφαση κάποια στιγμή θα φύγουν. Με αποτέλεσμα, γιατί βλέπουμε και στα ρεπορτάζ και συνομιλώντας και με τους κατοίκους, ούτε τα σπίτια τους δεν βάφαμε κάποιοι. Σου λέει θα φύγουμε κάποια στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Καρυπίδη, αυτό εξαρτάται από το πόσο, ποιο θα είναι το επίπεδο της στήριξης και κατά πόσο ο κόσμος θα έχει μία δουλειά να απασχοληθεί ώστε να εξασφαλίσει τα προστοζήν και να βελτιώσει την καθημερινότητά του και τη ζωή του. Αν τα όποια ωφέλη δεν είναι ικανά ώστε να μπορέσει να αναβαθμιστεί το επίπεδο ζωής του, προφανώς θα αναζητήσει άλλες λύσεις ο κάθε κάτοικος ώστε να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του. Τώρα αν είναι αυτά ικανά ώστε να κρατήσουν τον κόσμο, μένει να αποδειχθεί. Δεν μπορώ εξ αρχής να το προεξοφλήσω ότι θα γίνει έτσι. Υπάρχουν κάποια κίνητρα. Εάν αυτά τα κίνητρα είναι ικανά να κρατήσουν τον κόσμο, θα φανεί. Έχουμε και αν υλοποιηθούν όλα αυτά. Έτσι, έχουμε γιατί κάποια μελέτη βιωσιμότητας του οικισμού. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχω πει και ο ίδιος ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια μελέτη βιωσιμότητας, μια επιδημιολογική μελέτη των όλων όσων έχουν συμβεί όλο αυτό το διάστημα και τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω τίποτα στα χέρια μου. Ενώ βιωσιμότητας και με τα νέα δεδομένα. Συρρήκνωση της λιγνητικής παραγωγής, κλείσιμο των εργοστάσεων, είτε σήμερα είτε αύριο. Αυτό δηλαδή να το προβάλλουμε στον χρόνο για να ξέρουν και οι άνθρωποι τι να προσδοκούν από την περιοχή. Ωραία, κύριε Πρόεδρε, άρα ουσιαστικά οι αποφάσεις, αφού ολοκληρωθεί το σχέδιο εξειδικευτεί, θα πάρθουν μέσα από μια λαϊκή συνέλευση, ένα τοπικό δημοψήφισμα. Έτσι έχει συζητηθεί, έτσι ας το πούμε άτυπα έχει συμφωνηθεί. Θεωρώ ότι αυτή θα είναι η διαδικασία και ο κάθε κάτοικος θα αποφασίσει επί της έγκρισης ή όχι του σχεδίου. Βέβαια δεν βάζουν ας το πούμε την μετεγκατάσταση ή το σχέδιο, γιατί το πιο δίκαιο θα ήταν αυτό. Και ώστε αν είχαν την πολιτική βούληση, την όποια απόφαση των κατοίκων να την είχαν εφαρμόσει. Το κλίμα ποιο είναι στο χωριό, το συζητάνε κάτι και αυτό το σχέδιο ή εμένουν στη μετεγκατάσταση? Συζητιέται το σχέδιο, οι απόψεις είναι διήστανται, γύρονται ζητήματα αξιοπιστίας της πρότασης, γύρονται ζητήματα το τι θα χάσουμε σε περίπτωση που αποποιηθούμε τη μετεγκατάσταση. Επίσης γύρονται και ζητήματα το ποια θα είναι και τα ωφέλη από αυτό το σχέδιο όπως παρουσιάζονται, χωρίς βέβαια να είναι αποσαφηνισμένα, γιατί έχω πολλά ερωτήματα. Βέβαια χρήζει και βελτίωσης από ό,τι μας είπε ο Υπουργός. Οπότε αφού έχουμε τη συνολική εικόνα, τότε θα το δείτε. Λοιπόν, και το δούμε, ας παρουσιαστεί στον κόσμο και από εκεί και πέρα ο κάθε κάτοικος θα κληθεί να αποφασίσει. Και όταν λέμε κάτοικος, το ποιος είναι κάτοικος, το ορίζει η ίδια η νομοθεσία.